Γνωρίζουμε ότι είμαστε πολλά χρόνια στην Ευρώπη ως εταίρη. Είμαστε πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Έχουμε ακούσει πολλέ φορέ πω η Ελλάδα θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα, αν το θέλετε, και ένα μεγάλο ψεύδο. Μα είναι δυνατόν να φύγει η Ελλάδα από την Ευρώπη. Αν το θέλετε, μα έσυραν στην Ευρώπη, μα έβαλαν στην Ευρώπη, χωρί να υπάρχει κανένα δημοψήφισμα. Μα έβαλε, αν θυμάστε, ο Καραμαλί στην Ευρώπη. Πρώτα υπόγραψε στην Ευρώπη και μετά ήρθε εδώ να πάρει ψήφο καταλληλότητα, ακόμα και εμπιστοσύνη. Αν το θέλετε, που δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, για να κλειδώσει ότι είμαστε στην Ευρώπη. Δεν μα ρώτησε κανένα. Η Ευρώπη μα ήθελε. Και μάλιστα πληρώσαμε όλο τον πλούτο μα στην Ευτότε. Βάλαμε όλα μας, όλο μα τον πλούτο τη χώρα μα για να εκδοθεί και το Ευρώ. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν θέλει κάποιο να μα διώξει που δεν μπορεί, γιατί αμέσω αν φύγει η Ελλάδα δεν υπάρχει Ευρώπη, θα πρέπει να μα δώσει πίσω μα όλο τον πλούτο που βάλαμε, όλο το ΦΠΑ που έχουμε δώσει τόσα χρόνια, που κάθε, που κάθε τέσσερα χρόνια πληρώνουμε έναν εθνικό ΑΕΠ στην Ευρώπη, και δεν έχουμε δει κατά κόσμο χαίρι που λένε και στην λαϊκή, δεν έχουμε δει τίποτα από την Ευρώπη. Παρακάναμε συνέτερου, άνθρωποι που είναι. Που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τον πλούτο μα, αλλά ούτε με τι διαδικασίε που έπρεπε να γίνουν. Άρα, ποιο θα σε διώξει από την Ευρώπη. Κανένα δεν μπορεί να σε διώξει από την Ευρώπη. Είναι μόνο σενάρια φοβία που συνεχώ ο πολίτη πρέπει να είναι μέσα σε ένα φόβο να μην λειτουργεί, απλά μόνο να υπακούει.